Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε 90, επιστρέφει την ίδια ακριβώς ημερομηνία στη μικρή οθόνη. Ο Στράτος Διονυσίου ζωντανεύει μέσα από ένα πορτρέτο αφιέρωμα της Ετένα στη μνήμη του, που θα δώσει την ευκαιρία στους τηλεθεατές να γνωρίσουν άγνωστες και αποκαλυπτικές πλευρές της ζωής και της προσωπικότητάς του. Επιμέλεια παρουσίαση Βίκη Μιχαλονάκου. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καψωμένος. Σε αυτά τα 57 λεπτά της επιστροφής σου Στράτο, σε αυτή την αναδρομική χρονική κίνηση που ζωντανεύει μνήμες, γεγονότα, πρόσωπα που ο χρόνος τα έχει αλλοιώσει, βγάζοντας ο ίδιος κομμάτια από τη ζωή σου, δεμένα με πίκρες, χαρές, λύπες, σκληρές δοκιμασίες και εμπειρίες, πληγές που ακόμα δεν είχαν κλείσει, αλλά και στιγμές ευτυχίας και ατέρμονες διαδρομές τριάμβου και δόξας και νάρκες από αντιπάλους, όπως ο ίδιος έλεγες, εσύ έμεινες αμετακίνητα ο ίδιος. Δεν πρόδωσες ποτέ τον κόσμο, γι' αυτό και ο κόσμος σε θεωρούσε δικό τους. Θυμάμαι που μου έλεγες, μου φτάνει να είμαι τραγούδι στα χείλη του κόσμου. Φεύγοντας για το μεγάλο μακρινό σου ταξίδι, εσύ ο Σαλονικιός, ο παλιατζής ο ξένος, ήξερες άραγε ότι θα βρέχει φωτιά στη Στράτα σου. Αυτός ήταν ο Στράτος, πάντα μάχημος, 30 ολόκληρα χρόνια, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε, ποτέ δεν εγκατέλειψε την πίστα. Ήταν ο Στράτος ο δικός μας, ο Στράτος που όλοι θεωρούσαν δικό τους, που όλοι είχαμε τραγουδήσει κάποιο τραγούδι του. Το Στρατέλι, το προσφυγόπουλο της Νιγρίτας, που κρατούσε από ράτσα φωνής. Ο Σαλονικιός, που σχεδόν είχε γεννηθεί τραγουδιστής, μεγαλώνοντας στο πεζοδρόμιο και ακούγοντας τα τραγούδια της εποχής εκείνης. Το ξενάκι της Αθήνας. Μια φωνή βαθιά ερωτική, σίγουρα διαχρονική. Μια φωνή που θα μιλάει πάντα μέσα μας.